εκεί. Και φεύγουν και οι άλλοι. Και αυτοί που είναι στην εκκλησία. Φεύγουν και αυτοί από την εκκλησία. Βέβαια. Βέβαια. Αντί να γεμίζουν οι εκκλησίες, γεμίζουν άλλα πράγματα. Τα κέντρα. Τα πράγματα. Τα κέντρα, βέβαια. Ερχόσαστε εδώ να κάνετε μια αγρυπνία, νιστάζετε, χώνετε. Όταν πάτε στα κέντρα, στα μπουζούκια. Βέβαια, εκεί έχουμε μπουζούκια, δεν νιστάζουμε. Και εδώ ψέρνουμε. Για τον Θεό ψέρνουμε. Εκεί που πιάνουν το διάβολο, δεν νιστάζει. Δεν θα σα αφήνει ο διάβολο να νιστάξετε. Εδώ σα φέρνει νύστα, εδώ σα φέρνει χιλιάδια. Εκεί σα αφήνει και σα ξυπνάει. Ξυπνήστε, βρε, να ακούσετε τι αζωτίε που λέω και του οχωρού που κάνω. Βλέπετε, χορεύετε, κουνηθείτε κι εσεί. Όταν τα χορεύουν τα εαυτά, ποιο χορεύει. Ο διάβολο δεν χορεύει, ο μέσα του. Εδώ ποιο χορεύει. Και καμαρώνουνε παπά και χειροκροτήματα και πράγματα και σπάνουνε και οπιάτα, βέβαια, οπιάτα. Λεφτά για να δώσουμε που δεν έχετε κανένα φτωχό. Πα, δεν έχουμε λεμοσύνες. Όχι, για τα οπιάτα. Οφέρε, οφέρε πιάτα. Φέρε πιάτα να μας πάσουμε. Μπράβο να μου ζήσεις. Βάλε και ο σαμπάνιες στον τραγουδιστή. Βάλ του να οπτύει. Βάλ του ο σαμπάνιες. Και να και τελειώνει όλο το μπουκάλι να χύνεται κάτω και να βάζει το τελευταίο. Δύο εδάχτυλα. Το άλλο να χύνεται. Βέβαια, δύο σαμπάνια, 3.000, 5.000, ανάλογα σε ποιο κέντρο θα την ευχείς. Και άμα σου πούνε για να δώσετε κανέναν φτωχό, τι είναι, να το φάνε οι παπάδες, να το φάνε οι εκκλησίες. Τι λες, βρε, δώστε, και μην σκέφτεστε, βρε. Δεξιολογισμοί. Να, ο Χριστός σου είπε, δώστε ελεημοσύνη χωρίς να ψάχνεις. Μην το ψάχνεις, εμείς το ψάχνουμε. Όλα τα ψάχνουμε. Όλα, τι λες να μην το ψάξουμε. Τι λες που δεν θα το ψάξω εγώ. Όλα τα ψάχνουμε. Μήπως θέλει. Όταν είναι για το καλό το ψάχνουμε. Όταν είναι για το κακό δεν ψάχνουμε. Όχι, δεν ψάχνουμε. Πέφτουμε με τα ομούτρα. Με τα ομούτρα πέφτουμε. Δεν ψάχνουμε να. Ότι εκεί μήπως που θα πάμε. Μήπως είναι κακό. Μήπως πλανηθούμε. Μήπως κάνουμε. Όχι, όχι. Εκεί πάμε χωρίς να ρωτήσουμε κανέναν. Κάνουμε το κεφαλιού μας. Ούτε πνευματικό. Έχουμε πνευματικό. Δεν το ρωτάμε. Κάνουμε χίλια δυο. Εκεί ο ξέρουμε εμείς. Στο κακό ξέρουμε εμείς που θα πάμε. Δεν έχουμε. Άμα είναι για κανένα καλό, τότε πάμε ρωτάμε. Για το καλό, ναι, για το καλό ρωτάμε. Είναι καλό αυτό που έκανα. Αυτό το καλό που έκανα είναι καλό. Έκανα μια ελεημοσύνη. Είναι καλή αυτή, το ρωτάμε. Άμα είναι πουθενά να πάμε σε κανένα χώρο, σε κανένα μέδιο, δεν πάμε στο πνευματικό, κανένα παπά εκπρόσωπο να πούμε. Ξέρεις, πάτερ μου, εγώ σκέφτηκα να πάω στο μέδιο. Τι λες να πάω, τι λες καλέ. Είπα να ρωτήσω τον παπά. Όχι, καμιά σκέφτη. Άντε καλέ, ο παπά θα σου πει να πα. Άντε πήγαινε και να σου πει τη μύρα. Ο παπά, καλέ είναι ο παπά. Τι ξέρει. Ναι, να σου πει πια θα παντρευτεί, να σου πει να σου δώσει μαγική. Βότανα, να σου δώσει μαγικά βότανα, ναι, μαγικά φίλτρα, φίλτρα για να φέρεις τον αγαπημένο σου κοντά σου, που γιατί έφυγε και πήγε με άλλη. Ωρε βρωμιάρδες, ωρε βρωμιάρδες, οι σουίτες, οι σουίτες, οραματίες και φαρσίες υποκριτές. Τι είναι οι σουίτες, οι ψεύτιδες, οι ψεύτιδες, αυτή η θρησκεία, η ψεύτικη. Η ψεύτικη θρησκεία που ονομάζονται οι Σουίτες. Τώρα καινούργια θρησκεία και λένε ότι με την πορνεία αυτή λέει θα εξαγνιώνονται το σώμα τους λέει και θα πηγαίνουν κατευθείαν οι προσευχές τους. Ναι, γιατί θα λατρεύουν τη φύση τους. Λέει που την, ο Θεός την ευλόγησε. Μας έκανε λέει η φύση, τη φύση μας. Έτσι μας έπλασε ο Θεός μας και πρέπει λέει εμείς αυτό το πράγμα να το αναμειγνύουμε λέει. Με τις προσευχές και με τις τελετές που θα κάνουμε θα πηγαίνει λέει ο προσευχή, τελετές. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Οι σουινιστές, κάπως έτσι λέγονται αυτοί. Καινούργοι, καινούργοι, βέβαια. Με την πορνεία λέει, θα σου δει. Έτσι λέει και ο Γιαναράς, εκείνος ο Γιάννας. Ρο. Ναι. Έτσι, ναι. Μα αυτός είναι θεολόγος, ε. Τι είναι, θεολόγος. Γιατί οι θεολόγοι έχετε αυτή την εντύπωση ότι είναι ο καλή. Όχι, γι' αυτό μιλάω. Ναι, γι' αυτό. Και ορισμένοι άλλοι, μόνο γι' αυτούς. Βέβαια. Γι' αυτό σας τη λέει. Ναι, γι' αυτό λέει ότι με την πορνεία, λέει, με το ένα χέρι θα κρατάμε το κοφοσκήνιο, λέει, θα κάνουμε προσευχή και με το λέμε την ευχή και με το άλλο, λέει, θα αγκαλιάζουμε την εγκόμενα και θα πάμε, λέει, πολύ ωραία στον ουρανό μέσα. Έχει ο Θεός, λέει, στα δεξιά. Βέβαια, εγώ θα φτιάχω στα δεξιά μου και όπου θέλει, θα σε πω. Βράζω και στα δεξιά μου. Ναι, μην αγκελάστε. Εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις αυτά, αλλά έτσι είναι. Ναι. Κοιτάνε πώς και πώς να πλανήσουν, τους νέους να πλανήσουν τώρα την νεολαία. Πω, να πλανήσουν την νεολαία με χίλια ή δυο πράγματα. Θέλουν από μικρά τα παιδιά να τα δηλητηριάσουν, από μικρά. Να τα δηλητηρίσουν οι γονείς, να δουν τα παιδιά τους να πάρουν στην εκκλησία. Τι λες καλέ. Να, η Παναγιώτα μου πήγαινε το παιδί μου στην εκκλησία που ήταν ο μικρό, το έπαιρνε η γιαγιά της. Και λέει, τι λες καλέ, το παίρνεις το παιδί στην εκκλησία από μια σταλιά.
Και έβλεπε το παιδάκι εκείνο, μιμότανε τους άλλους. Γιατί έβλεπε ότι κανένα σταυρό, κανένα προσευχή, κανένα μετάνοια. Έκανε και το παιδάκι μετάνοια. Όχι, εσύ μικρό παιδάκι να κάνεις μετάνοια δεν κάνει. Όχι, κανένα είναι ογρίας. Οι ογρίες τις κάνουν τις μετάνοια. Δεν κάνει να κάνεις εσύ μετάνοια. Το κάνεις το παιδί μου καλογριά. Τι λες, τι λες. Να, πια τα... Τώρα το ετοιμάται και το ελέγχει. Το ετοιμάται, ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα παιδιά θα πάτε να πάνε στα παιχνίδια τους, να πάνε στα όλα στην εκκλησία. Όχι. Όχι, και να πάνε σπάνε. Με την τηλεόρασή του, στην τηλεόραση τους αφήνετε να βλέπουν. Δεν πλανούνται με την τηλεόραση. Στην εκκλησία που θα πάνε θα πλανηθούνε. Βέβαια. Στην εκκλησία θα πλανηθούνε τα έργα, τα οβίδια. Ο μάλλος διάβολος αυτό το οβίδιο. βέβαια. Τώρα αυτά που έκαναμε στην πράξη, την οπορνία να τα βλέπουμε και στο βίντεο, να τα βλέπουμε και στο σχέδιο για να παίρνουμε σχέδια. Δεν το ξέραμε να τα κάνουμε καλά. Όχι! Πρέπει να βλέπουμε και άλλα πράγματα. Πολλούς τρόπους. Πολλούς τρόπους για να αμαρτάνουμε. Πού από πού δωρώτε που έφτασε ο κόσμος. Πού από πού που έφτασε ο κόσμος τόσο χαμηλά. Και κάθονται, δεν τρέπονται λίγο που γίνανε χειρότεροι από τα σκυλιά. Από τι να σας πω χειρότεροι. Και τους ετραβάνω γυμνούς ο φωτογραφίες και τα οδείχνουν στον κόσμο. Πούστε, ο φωτομοντέλα. Ναι, σου λέω και ο διάβολος τον ντρέπεται. Ο ντρέπεται. Ο ντρέπεται. Και λένε γιατί λέει να μην πάμε χειμώνα να κάνουμε μπάνιο στην θάλασσα. Λέει ο πρωτόπλος τι λέει, πώς ήταν, γυμνή, έτσι μας έπλασε ο Θεός μας. Ναι. Ναι, σας έπλασε ο Θεός, σας έτσι να είσαι στον παράδεισο μου. Όχι, δεν έχω εδώ στην εκόλαση. Εφόσον η άλλη φορά είναι ενδύματα, πρέπει να φοράτε και εσύ το γυμνή. Μα ζεσθενόμαστε, μα πρέπει να τα βγάλουμε όλα. Ναι, σιγά θα δείτε τώρα στον δρόμο να περπατάνε και γίνει ήδη έχουν αρχίσει και ο περπατάνε. Στα οπάρκα και στα αυτά. Πηγαίνετε στις μεγάλες πόλεις να δείτε τα οπάρκα τα ευράδια. Όλα γεμάτα. Γεμάτα από 10, 12, 13 χρονών μέχρι 20. Γεμάτα τα οπάρκα. Γεμάτα τα παιδάκια τα μικρά να πορνεύουν μπροστά στον κόσμο, μπροστά στα μάτια του κόσμου. Ανεσχυντία. Να κάθονται αγκαλιασμένοι μέσα στη μέση στον δρόμο. Να οφειλούνται και να μην δίνουν σημασία για τίποτα. Ποιος δεν περνάει, τι κάνει, τίποτα, τίποτα. Ναι, να μαρτάνουνε μέσα στον δρόμο. Μα το είπε ο κόσμος τίτλος. Το είπε ότι θα έρθει καιρός που θα συχαίνεστε. Θα συχαίνεστε ένας τον άλλο. Ναι, σας συχάθηκα κι εγώ. Κι εγώ τους συχάθηκα όλους. Και τα παιδιά τους δεν τα κοιτάνε να τα μαζέψουν από αυτόν τον δρόμο. Όχι. Όχι, δεν πειράζει. Να ξυπνήσουν, λέει, να τα μάθουν όλα, λέει, να τα ξέρουν. Από την εκκλησία μας ήταν να το μαζέψουν να πάνε. Ω, να πάμε να το πάρουμε το παιδί μας από το μοναστήριο. Το πάει στο μοναστήριο, να το πάρουμε. Το φέραμε στον ίσιο το δρόμο. Πήρε στραβό δρόμο το παιδί μας. Στραβό! Χαμένο θα πάει! Χαμένο πάει ό,τι πάνε οι κόποι μας όλοι χαμένοι. Χαμένο θα πάει με τον Χριστό. Με τον διάβολο δεν είναι χαμένο. Όχι! Δεν είναι χαμένο. Και πάνε κάνουν φασαρίες στο μοναστήριο, άμα πάνε τα παιδιά τους στο μοναστήριο. Πάνε κάνουν φασαρίες τους. Φασαρίες! Τους εσκοτώνουνε! Τους εσκοτώνουνε! Μόνο εσάς! Όλοι, παντού! Τώρα, γιατί στα μετέωρα δεν τα οχλήσανε τα μοναστήρια να μην πηγαίνουνε τα χωρίτσια. Ωραία, με τα όπλα! Μας έχω φασίσει. Σε σκοτώσα, λέει, το παιδί μου! Το παιδί μου! Ρε μόνο, τι είναι, ρε, στον Θεό πήγε το παιδί σου, δεν πήγε στα καταγόγια. Έχουνε τους ο καλόγερος, τους ο παπάδες, ότι τα παιδιά τους που πηγαίνουν ο καλόγερος ότι είναι χαμένοι. Ο χαθήκανε, ο κατηγορούν με διάφορους τρόπους, με διάφορους τρόπους. Μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Μέχρι το μοναστήρι τα λένε πορνή. Ναι, με πολλούς αυτό. Άμα δεν μπορούν να το κατηγορήσουν αλλιώς. Εμένα βρε μητέρα μου έλεγε εδώ πέρα το έχω πορνείο. Καλά σου. Και εδώ πέρα δυστυχώς η δύναμη. Καλά σου. Τόπο εδώ πέρα. Καλά σου έκανε. Ήρθε ένας από αυτούς εδώ πέρα και τι λέει. Εδώ ήταν όλα τα χανομάκια λέει. Καλά σου έκανε. Καλά σου. Αυτή που πάει στην εκκλησία κάνει σταυρού. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Να το βάλει μίση να μην βγει ποτέ στη θέση του ίδιου πέτρου. Να τον βάλει. Να τον βάλει ο Θεός. Και λέει, τι κάνεις, τι κάνεις πάτερ, καλά είσαι. Ναι, και αποφύσω. Χρυσία. Και αποφύσω. Βρωμιά και δυσοδεία. Αποφύσω, τι λέει. Ο πάτερ εδώ πέρα, πάω καλοπερνάει με τις οχαλόγονες. Τα ξέρω εγώ, δεν τα ξέρω. Μόνο ένας είναι μόνο δύο. Τα βάζεις εσύ. Καλό έκανε. Αυτή είναι η δουλειά μου, παιδόν. Του διαβάλλει η δουλειά είναι να διαβάλλει, παιδιά. Εσείς να προσκυνάτε. Να, πάτερ μου. Να, πάτερ μου. Του διαβάλλει η δουλειά είναι να διαβάλλει. Να είναι να οκάθηκε έτσι. Ο διάβολος δεν κοιμάται. Εσείς κοιμόσαστε και σας πιάνει και στον ύπνο ο διάβολος. Βέβαια. Ο διάβολος δεν κάθεται έτσι. Πρέπει να διαβάλλει με κάθε τρόπο να διαβάλλει. Σε αυτούς που τον εδέχονται διαβάλλει.
Πες κατηγόρησε τον παππού. Βρε, εσείς δεν ξέρετε τι φωτιά παίρνετε όταν κατηγοράτε ο παππού. Βρε, δεν ξέρετε. Κι αν είναι ο παππάς αμαρτωλότερος από εσάς. Κι αν έχει αμαρτίες περισσότερες από τις τρίχες της κεφαλής του. Εσείς δεν πρέπει να τον κατηγοράτε τον παππού. Βρε, είναι πρόσωπος του Αιτεού. Βρε, είναι. Βρωμιάριδες, βρε, φοράει οράσα, βρε. Όταν ο παπάς φοράει οράσα, όσο και αμαρτωλός, ναι, όταν φοράει τα εάνθια να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, ξέρετε ότι δεν πατάει στη Κύριο η παπάς. Ότι επικοινωνεί με τον Αιτεού. Τι, γιαγιά, τι, που δεν βάζεις το στόμα σου μέσα εκεί. Ο βρίζεις. Τι, τι, λέει, τι, απόρρισες. Έτσι, γιαγιά, έτσι είναι, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Γιατί ο παπάς είναι πρόσωπος του Θεού εκείνη την ώρα. Ανώτερος για τον Άγιο, βέβαια ανώτερος για τον Άγιο. Γιατί και οι Άγιοι ήταν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί ο παπάς εξαγιάζεται εκείνη την ώρα, εξαγνίζει. Όσο και αμαρτωλός λέει, δεν πρέπει να κρίνετε παπά. Έτσι και κρίνω. Μην κρίνετε, να μην κρυθείτε, δεν είπε ο Θεός. Σου γιατί κρίνει. Γιατί κρίνετε, τι σας λέει, δεν είναι αμαρτωλός. Κοιτάτε τα στραβωμάτια της δικιά σας. Κοιτάτε το δοχάριο να το βγάλετε από το αιμάτι σας. Δεν το βγάλετε, δεν κοιτάτε το δοχάριο που έχετε, που είναι ολόκληρο πράγμα. Και κοιτάτε του είναι παπά και τον άλλο. Τι σας νοιάζει. Και ο παπάς άνθρωπος είναι. Και ο παπάς άνθρωπος είναι. Κοιτάτε πρώτα να διορθώσετε τον εαυτό σας και μετά να πείτε για τους άλλους. Είστε εσείς εντάξει που κατηγορείτε τους άλλους. Ο ποιος είναι εδώ μέσα που δεν είναι κατηγορεί. Δεν μιλάμε για τον έξω τον οκό. Ας τον έξω τον οκό. Εμείς εδώ μέσα. Που δεν είναι κατηγορεί τον συνάνθρωπο. Που δεν κατηγορεί το παιδί του. Που δεν κατηγορεί την αδερφή του. Που δεν κατηγορεί τον αδερφό. Την κουνιάδα, την ύφη του. Τον καπνό του. Ποιος είναι εδώ πέρα. Που δεν είπε έστω ένα λόγο κακό. Όλοι. Όλοι λίγο πολύ. Τότε. Γιατί δεν κοιτάτε τον εαυτό σας πρώτα. Γιατί δεν κοιτάτε τον εαυτό σας και μετά να πείτε για τους άλλους. Διορθώστε πρώτα τον αμαρτωλό τον εαυτό σας και μετά να πάτε να δείτε. Εσείς ξέρετε τι κάνετε. Κάνετε τους δασκάλους τους άλλους. Τον εαυτό σας, είσαστε εσείς δασκάλοι, καθηγητές, γίνατε πια μεγάλοι και πρέπει να διορθώσετε τους άλλους. Τον εαυτό σας, είστε καλοί, καλύτεροι των όλων. Πρέπει να διορθωθούν οι άλλοι. Βέβαια, και τον παπά να διορθώσετε ακόμα. Βέβαια. Τι λες, πάμε στον παπά να εξομολογηθούμε και το κάνουμε κήρυγμα από πάνω. Του παπά το κάνουμε κήρυγμα εμείς. Αντί να πούμε, πάτε στη χώρα σαν τους κύριο, είχα έσφαλα έκτη. Όχι, δεν τα λες καλά πατήρα της. Όχι, δεν τα λες εσύ. Αλλά, εντάξει, ευλόγησαν αυτό που λες, θα το επάνω. Τι λες, δεν μπορώ έτσι να το κάνω αλλιώς. Γιατί να σου πει και ο παπάς. Τι να σου πει, κάνε παιδί μου όπως νομίζεις να σου πει και ο παπάς. Μα μην κάνεις αυτή την αμαρτία σου, λέει ο παπάς. Εμά θέλεις πάτερ, δεν μπορώ, ξέρω εγώ, με τραβάει, με σπρώχνει ο διάβολος. Να, σας σπρώχνει ο διάβολος. Εσείς δίνεστε στο διάβολο και σας σπρώχνει. Άμα δεν θέλω, δεν δονόσασταν εσείς, θα σας σπρώχνει ο διάβολος. Θα σας το σπρώχνει, θα σας το σπρώχνει. Εσύ μπορεί να πειράξεις, αλλά όλος δεν θέλει. Όχι. Άμα δεν θέλεις και δεν μου δώσεις εσύ την κατάθεση, μπορώ εγώ να σε σπρώξω. Δεν μπορώ να σε σπρώξω με το ζόριο. Μα πώς με το ζόριο. Με το ζόριο θα σε πάω να σε σπρώξω στην αμαρτία, αφού τη θέλεις την αμαρτία. Την αγαπάς. την αγαπάς. Τι δεν την αγαπάς. Ψέματα είναι. Την αγαπάει την αμαρτία ο άνθρωπος. Είναι της φύσης. Βέβαια. Έχουμε σώμα, δεν μπορούμε. Έχουμε σώμα οι γυναίκες. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε γράτια, πάτερ ή άντρες, ξέρω εγώ. Γιατί δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορείτε. Τον Χριστό δεν τον πλάνεψε. Τον. Είδες με τα είπα. Τον Χριστός δεν πολεμήθηκε από τον διάβολο. Δεν είχε σώμα ο Χριστός. 40 μέρες δεν πολεμήθηκε στους 40 ώρες. Γιατί ενίχυσε τον διάβολο. Για να σας δείξει ότι μπορείτε να τον νικήσετε κι εσείς, βρωμιάριδες. Κι ας έχετε σώμα. Κι ας έχετε ήδη. Μπορείτε. Οι Άγιοι γιατί τον νικήσανε. Η Αγία Μαρκέλα γιατί τον νικήσε τον διάβολο. Πώς έγινε η Αγία Μαρκέλα. Πώς έγινε η Αγία Μαρκέλα. Αυτό είναι το πατέρα της πολεμήθηκε η Αγία Μαρκέλα βουρνικά. Της ρίχθηκε ήδη στο πατέρα της. Ναι, βέβαια. Πώς τον νικήσε τον διάβολο, Πώς αντιστάθηκε στον διάβολο. Πόσα και πόσα παραδείγματα. Αγίων που τα διαβάζουμε. Αγίων που τα διαβάζουμε. Πόσα παραδείγματα δεν έχουν. Πόσα είπαν. Βέβαια. Ενικήθηκε. Ενικήθηκε ο διάβολο και καταστροφέθηκε. Πατέρας τι έκανε. Τη αρέθηκε. Ήθελε να την απολαύσει. Είναι αυτή η κόρη του. Όπω κάνουν και σήμερα. Και εκείνη τι έκανε. Και εκείνη όφυγε, έτρεχε. Και πήγε ο πατέρα τη, έτρεχε, έτρεχε να την οπιάσει. Και μετά παρακαλούσε και φόραζε έλαιο σέλ πάνω στι οπέτρε. Και άνοιγαν τα οπόδια τη. Έτρεχε το αίμα τη και έβαψε την οθάλασσα. Είχε ένα αρκέλα στοιχείο. Ναι. Και έβαψε και μετά άνοιξε μια μεγάλη οπέτρα και μπήκε την έφυγε μέσα. Και δεν μπόρεσε ο πατέρα τη να τη κάνει τίποτα και τη όκοψε το κεφάλι. Και μάτωσε η οθάλασσα. Και εκείνη τη μέρα τη διχάρτη η οθάλασσα κοκκινίζει και ο πατέρα. Ένδειξη του θαύματος. Ναι. Πόσα και πόσα παραδείγματα. Σήμερα οι γονείς δεν λένε να δείξουμε εμείς τον έρωτα, λέει στα παιδιά μας, στις οκόρες τους και ξέρω πόσοι γονείς είναι τέτοιοι. Πόσους ξέρω εγώ, παιδιά,
που θέλουν να μάθουν τα παιδιά τους πώς να πορνεύουν, οι γονείς οι ίδιοι, στις κόρες τους, οι πατεράδες, ναι, μομιξίες, και μετά γίνονται παιδιά τέρατα. Πώς βγαίνουν τα παιδιά τα τέρατα, από τι γεννήθηκε, λέει, παιδίων ψάριων, λέει, γοργόνα. Πώς να με γεννήσει γοργόνα, ναι, ψάριων. Τώρα, παιδί μου, τώρα, διάβολος, τι είναι, γεννιούνται παιδιά παραμορφωμένα, από τι, από αυτά, από τις αμαρτίες, από τις αιμομιξίες, από χίλια ίδια πράγματα, βέβαια, ναι. Και τα καταντούν ύστερα οι ίδιοι γονείς τα παιδιά τους τα πορνεία. Μετά τα βάζουν και πορνεύουν και παίρνουν αυτή η ποσοστά, ναι. Ήδη οι γονείς τα σπρώχνουν, πόσοι ο γονείς είναι, πόσες μάνες είναι που σπρώχνουν και τα, μπήνε αυτές στην πορνεία, σπρώχνουν και τα παιδιά τους στην πορνεία. Και τα χωρίδια τους και τα αγόρια. Και φέρνουν και κάνουν χίλιες διαλασκήμιες, χίλιες σφαλιάου. Ο διάβολος εσύ χαίνεται. Ω, από εκεί και πέρα βγάλτε στην πέρα στην ομόνη σας. Εσύ χαίνεται, ο διάβολος που έχει φτάσει στο κόσμο. Γιατί ο γενεά άπιστος και διαστραμμένοι όταν είπε ο Χριστός, αυτό εννοούσε. Διαστραμμένοι, θα τα διαστρεβλώσετε όλα τα πάντα. Τα πάντα. Δεν θα αφήσετε τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο δεν θα αφήσετε, είπε ο Χριστός. Τίποτα. Όλα θα διαστρεβλωθούν τα πάντα. Να, όλα έρχονται μπροστά. Διαστρεβλώσαμε τα πάντα. Δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο. Βρωμιάριδες. Και αυτός ελέγει ακόμα, ελέγει, ελέγει. Για να δούμε μέχρι πότε θα ελέγει. Μέχρι πότε θα ελέγει και πότε θα αγρίεψει και θα σας μαζέψει και θα σας δώσει ένα οξύλο. Και ο Παναγία, διέτει ο Παναγία για όλους. Γέννησε ο τόπος μάγος. Τι να πούμε πια για τους μάγους, δεν έχουμε. Γέννησε ο τόπος μάγος, μάχησες. Κάνω στον Ιάνο μας μισή, μας είπε ένα λόγο άσχημο. Μας είπε κάτι, πάνω του κάνουμε κακό εμείς, μάχη. Κορυφία. Και μετά τα μάχη, φεύγεις. Πάνω του κάνουμε μάχη, να του κάνουμε κακό, να πεθάνει, να βασανίζεται, να τυραννίζεται και να το βλέπουμε να χαίρεται. Να χαιρόμαστε εμείς. Θα σε κάνω εγώ, λέει, θα μου το πληρώσει αυτό που μου κάνεις. Έξω. Έχω τρία μεγάλα αντικείμενα. Έξω, στο πρώτο. Από πού είναι, ξέρετε? Από μέντι, από μάγο. Η γειτόνισσα έκανε στη γειτόνισσα μάγη και το παιδί είναι παράλυτο. Ναι. Αυτοί είμαστε, δυστυχώς. Ναι. Εσύ και ανελέγη. Να έξω. Να λέξεις ένα παιδάκι 12 χρονών να σπατάει αυτό το ψάρι. Ναι. Γιατί αυτοί κακοί στη γειτόνισσα. Ναι. Και τέτοια είμαστε δυστυχώς όλοι μας. Και ξέρεις, ο Θεός θα χτυπάει εκεί που απονάς. Το παιδί σου. Πονά, εκεί που απονάς θα χτυπάει, βέβαια. Θα πάμε, λέει, παιδί μου, είπε, γιατί να μου το πει εμένα αυτό. Και κάνει, θα μου το πληρώσεις αυτό που μου κάνεις. Να σε κάνω εγώ να χτυπιέσαι και να μην μπορείς να κουνηθείς. Θα σε κάνω εγώ, θα σε δέσω χειροπόδαρα, ναι. Και πάει στο ημάγο και λέει, εγώ αυτόν θέλω να τον κάνω έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Και ο ημάγος καλεί τους δαίμονες, καλεί όλους τους αυτούς, πώς θέλεις ο δαίμονας, αφού ο μάγος τον λατρεύει το δαίμονα, και του υπογράψει την κατάθεση μαζί του, ότι θα λατρεύει τον διάβολο, απαρνείται το Θεό, το Χριστό, βέβαια, και πιστεύει στον διάβολο. Και ο διάβολος θα τον υπηρετήσει, βέβαια, θα τον υπηρετήσει, εφόσον τον λατρεύει και του κάνει τελετές και του κάνει χίλια δύο πράγματα και τον καλεί και του κάνει ωραίο πράγμα και ξεγυμνώνει δύο μάγες. Και κάνουν χορούς και κάνουν πράγματα. Γιατί? Γιατί έχουν μέσα το διάβολο. Λατρεύουν το διάβολο εκείνη τη στιγμή. Και τον καλούν και το διάβολο. Τι θέλει να σου κάνω, αυτό και αυτό λέει η μάγισσα. Αυτόν τον άνθρωπο τον τάδε, τη Μαρία, τη Γεωργία, ξέρω εγώ, την τάδε. Τη Μαρίνα θα την κάνει να σπαρταράει. Θα την κάνει να αρρωστήσει. Όπως επιθυμεί ο άλλος που πηγαίνει. Και πληρώνουν τα λεφτά. Και άμα του πει και φέρε. Και φέρε να τον κάνω αυτόν να γίνει έτσι. Και άμα δεν γίνει την πρώτη φορά, φέρε ξανά. Και με άντε εκείνο. Άντε για να κάνουν τα μάγια. Για να τα λύσουν που πάνε οι άλλοι. Άντε παθαίνουν την δουλειά. Την παθαίνουν. Μετά πάνε στην Εκκλησία να το λύσει ο Χριστός τα μάγια. Γιατί δεν πας, όχι, δεν μπορεί ο Χριστός να λύσει μάγια, τι λες, ο παπάς μπορεί να λύσει μάγια, ο άνθρωπος είναι, ο παπάς, τι είναι ο παπάς, θα λύσει, όχι ο παπάς, με τη δύναμη του Χριστού και καλά μπορεί να λύσει, όχι δεν μπορεί ο παπάς, δεν μπορεί, δεν έχει δύναμη, μάγισσες και τα μέτια μου έχουν δύναμη, και πιάνουν εκεί και σου λέει, μην πας τον παπά, δεν σου κάνει τίποτα ο παπάς, εγώ θα σταλύσω, και πιστεύουν πιο πολύ τις γυναίκες και τις μάγισσες, τις ίδιες τις μάγισσες που κάνουν μάγια, πας μετά να σταλύσεις. Με τι να σου έλεγε που σε δένει χειροπόδαρα πιο πολύ και σου φέρνει και ψεύτικα ότι είναι με τον Χριστό, ότι έχει εικόνες μέσα στο σπίτι της. Ότι κάνει, σου λέει στο φιτζάνι και σου βάζει μέσα και στον σταυρό. Τι περιμένεις ύστερα, βλέπω ένα σταυρό λέει μέσα. Βυζαντινό κιόλα, τον είδε που ήταν και βυζαντινό. Αλλά σου πάνε λέει όλα εντάξει και αφού σου λέει ο Φίδια, σου λέει αυτά ότι σε μισεί ο εικόνα για να μισήσει και στην τάξη. Σε γειτόνι σα λέει τάδε σε μισεί. Μέσα στο φιτζάνι και σου βάζει και τον σταυρό. Ναι, έτσι κάνουν σήμερα, δυστυχώς.
Εβάζουν τι κρεβάνε τι εικόνε μέσα και δουλεύουν το διάβολο. Θα μου πείτε πώ ο διάβολο πηγαίνει μέσα εκεί που υπάρχουν εικόνε. Που λέτε εσεί, ο διάβολο φοβάται το σταυρό και φοβάται το λιβάνι και φοβάται τι εικόνε. Εφόσον αυτό που την έχει την εικόνα λατρεύει το διάβολο, τη εικόνα θα υποβηθεί ο διάβολο. Να και εδώ μέσα μπαίνει ο διάβολο στην εκκλησία. Δεν μπαίνει, τη φοβάται την εικόνα ο διάβολο. Άμα εσύ που είσαι και τον ελατρεύει. Την εικόνα και δεν την πιστεύεις την εικόνα, θα φοβηθεί το ξύλο, την ύλη που προσκυνάζει εσύ την ύλη και δεν προσκυνάς την Παναγία και τον Χριστό, εσύ προσκυνάς εικόνα, προσκυνάς ύλη. Δεν αφήνεσαι έτσι ολοκληρωτικά να πας στον Θεό και προσκυνάς την ύλη, το ξύλο. Δηλαδή, σαν να προσκυνάς την εικόνα και να είσαι πάλι το διάβολο προσκυνάς, γιατί προσκυνάς την ύλη, δεν ολάς. Προσκυνάς την ύλη. Κάθεσαι και ξεμολογίζεις την εικόνα, τι να σου πει η εικόνα. Τι είναι η εικόνα. Η εικόνα εκπροσωπεί το πρόσωπο του Θεού. Βέβαια, δεν είναι εικόνα κανένα πράγμα αυτό. Και πώς να φοβηθεί ότι έτσι εξαπατώνται. Πιο πολύ εξαπατώνται. Μα αφού έχει εικόνες, πώς μπορεί να βγει ο διάβολος. Μα βρε, έχει το διάβολο μέσα. Όχι, έχει εικόνες. Έχει σταυρούς, πιάνει σταυρούς στο χέρι του, πιάνει φυλαχτά. Βρε, πάνε να ξαπατεί ο διάβολος. Όχι, μέσα του μιλάει ο διάβολος. Όχι. Και από αυτά που λέει δεν καταλαβαίνει τι. Και λέει ο Θεός, εγώ θα σε χώρο, θα σε ρώνω και φέρε μου τόσα λεφτά. Και έλα ξανά. Και θέλω τόσα. Και πας. Και μετά, πού καταλήγεις μετά. Μετά πάλι στο Θεό καταλήγεις για να σε πας. Γιατί και ο Παναγιώτα μου εδώ που είναι τώρα. Έχει γυρίσει όλους τους μάγους και όλες τις μάγισσες. Και μετά κατέληξε στον Θεό. Περίμενε ο Χριστός όμως. Δεν την άφησε να πάθει κακό. Όχι! Γιατί ήξερε ότι θα καταλήξει σε αυτόν. Ήξερε ότι θα έρθει, την άφησε να το γνωρίσει όλα. Όλε τι μαθαίνει. Γιατί όταν θα επιστρέψει στον Χριστό να μην ξαναπλανηθεί και πάει και πάει. Για πέστε τώρα πήγαινε στου εμάχου. Θα σε οφάει. Πήγαινε στου εμάχου, πήγαινε στην ομάχη. Όχι. Μέχρι που πέρσι ακόμα την πλανούσα και την πήγα στην Αθήνα. Στα Σιέρα. Στην. Πώ τη λένε, Μαλαματή. Ναι, που ήταν και ο μόδος της εκείνης. Εκεί που γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως όταν είναι να πάτε σε κακό μέρος και ρωτάτε. Είχε πνευματικό, εξομολογιόταν. Δεν πήγε να τον ερωτήσει, να του πει πάτερ μου, δεν μου είπανε να πάω σε αυτό το μέρος. Σε αυτή την γυναίκα εκεί πάνω, στην Αγίρινη. Τι λέτε, να πάω. Όχι, δεν πήγε, της έλεγα άδεια, αφού είναι η εκκλησία. Γιατί να πας, και τον επάβλω. Γιατί να πας εκεί. Γιατί να πας να ρωτήσεις τον Ιωάννη, πιο πολλά ξέρει ο Ιωάννης, μπορεί και να μην την ξέρει ο Ιωάννης και να σου πει μην πας. Ναι, έτσι της είπα. Λέω, μπορεί εκείνος να σου πει μην πας. Άρα, πει μην πας καθόλου να ρωτήσει και πήγαινε κάνει την κεφαλή σου εσύ. Να, το έχανε την κεφαλή του και έπεσε στο κρεβάτι, είναι παράλληλη μετά που πήγε σε αυτήν. Ναι, ενώ ήταν πιο καλά, έγινε χειρότερα όταν πήγε σε αυτήν. Και ήθελε να την πάει και να τη σταυρώσει και νύχτα. Νύχτα! Γιατί οι δουλειές του διαβόλου είναι σκοτεινές. Γι' αυτό σας τα κάνουν νύχτα όλα και βγαίνουν στα σταυροδρόμια και σας λένε πάρτε το νερό και πετάξτε το στα σταυροδρόμια και κάνετε χίλιες δυο δαιμονίες και χίλια δυο πράγματα. Χίλιες δυο μαγκανί. Κάντε στα σταυροδρόμια και ξεπλένετε τα ρούχα σας και βγάλετε τα στα αστέρια και βγάλετε τα στο φεγγαρόφωτο και βγάλετε τα στο σελινόφωτο και βγάλετε τα στην παρθένη και κάνετε χίλια δυο ευρωμίες. Ναι, τι να κάνω που με πιάζει αυτή η ευρωμιάρα, τι να κάνω που με πιάζουν αυτοί οι άγιοι που είναι εδώ μέσα, αλλιώς εμένα δεν με στείλατε να τα λέω. Να σας αφήσω εκεί τυφλούς. Ναι, ευρωμιάρα, και κάνετε χίλια δυο. Γιατί πολλοί κόσμος πλανείται με αυτά τη δρόση. Πολλοί κόσμος δυστυχώς πλανείται. Πηγαίνουν στην Εκκλησία και πηγαίνουν και στους Μέντζιν και στις Βάγκζιν και στις Χαρτορίτες και στις Σαφετζούδες και στις Ζανούδες και στους Πλάνους. Σε αυτούς που κάνουν τον πλάνο και εδώ φοράνε πετραχίλια και διαβάζουν εξορκισμούς. Ανοίξτε τα ομάτια σας, βρε. Ανοίξτε τα ομάτια σας. Πηγαίνουν και τους λέω να σας διαβάσετε ευχές, βρε. Έχει τη δύναμη ο άνθρωπος να διαβάσει ευχές, δεν είναι ιερέας, δεν έχει οράσα, δεν έχει ο πετραχίλιο. Το δείχνουν ολοκληρωτικά ότι δεν έχουν πετραχίλιο. Και πάλι και τους διαβάζουν, τους διαβάζει εξορκισμούς. Πήγε εκεί στο μόδι, στο που πήγε η Παναγιώτα μου. Διάβαζε εξορκισμούς με το ένα το χέρι και με το άλλο έπινε το ρούζο. Ναι, και από εκεί ξέρει κίνησε την επεργαρίστη. Λέει, πώς αυτός διαβάζει εξορκισμούς. Και του λέει, μα πάτερ, γιατί ήξερα τον δίκη και πάει κι άλλο. Και λέει, πώς γίνεται, λέει, να έχει το χωρίς την. Μα του λέει, πάτερ, χωρίς την πετραχίλιο. Δεν έχετε πετραχίλιο που διαβάζετε, γιατί ξέρω ότι διαβάζουμε με πετραχίλιο. Και λέει, αυτός έχω λέει το κομβοσχήνιο, τριακοσάρι κομβοσχήνιο. Λέει, το ίδιο σαν το πετραχίλιο. Κατάλαβε τι πλάνη. Και μετά πια ερώτησε. Και μετά όταν ερώτησε, λέει κατόπιν ουρία. Πήγε στον ουρία και λέει: ξέρεις πάτε μου πήρα εκεί. Μα λέει, εγώ δεν κατάλαβα ότι κάτι έγινε γιατί αγδίεψα. Εγώ πήρα δεν είναι από αυτό το κατάλαβε. Εκεί που έβλεπε, που εγώ πάω έτσι τάντα και έλα για να οφύγω, κοιτάω να κάνω κάτι για να πάρω δύναμη. Να γίνω πιο δυνατό. Να κάνω αμαρτία, να κάνω πράγμα. Ο διάβολο θα την είναι μέσα σα.
και μέσα σας και όξω σας. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην είναι μέσα σας, να μην μπαίνει μέσα σας. Γιατί όταν με λένε, βάλε το διάβολο έχω. Βρε, λέει τώρα που μιλάς στον παπά, στον παπά, θα ξεμολύσει το έργο και κάνει ο πράγματα που θέλω. Πρέπει, σου λέει, μιλάει ο διάβολο. Μα πάτερ μου, τι είναι εγώ, ο δαιμονισμένος. Ο διάβολος είμαι εγώ. Δαιμόνι, βρε, σου μιλάει ο δαίμονας. Σου μιλάει μέσα στην εκείνη αυτή το δέμα, τώρα στην γλώσσα έχει το δέμα. Όταν όλα πράγματα που είναι εναντίον του Θεού και πράγματα που δεν σε έχουν και δεν κάνει υπακόη και κάνει του κεφαλιού, μιλάει ο δέμα, να το ξέρει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δαιμόνι. Και μέσα και έξω. Και τον τριγυρίζει με έξω. Φεύγε. Του τριγυρίζουν του ανθρώπου τα δαιμόνια. Την περασμένη εβδομάδα. Ήρθε ένα ζευγάρι, πατρεμένοι. Όχι, τι με αγαπάνε δηλαδή. Γιατί είχαν σφίξει. Α, κοιτάξτε. Τι συνέβη, ο ένας τον άλλον ξυπάτησε. Ανθρώπινο είναι, έπεσε ο άνθρωπος στην αμαρτία. Να το φέρνει βαρέως τώρα η γυναίκα. Γιατί. Λάκουσε να δεις. Ο άνθρωπος και που σου λέει ότι ξέφυγε και ζητάει χίλια συγγνώμη, είναι μεγάλη υπόθεση. Ο νόμος σου επιτρέπει να τον χωρίσεις, βέβαια. Όμως, εσύ λέω, είσαι εντάξει. Αφού υπάρχει ο υπερβολικός εγωισμός μέσα, ότι δεν έπεσε σε αυτό το αμάρτημα, τα άλλα είναι μόνο εντάξει. Λέω κάτσε. Κάτσε να δεις σε πόσα εσύ σφάλεις. Εσύ νομίζεις, λέω, ότι ένα μεγάλο κοτρόνι, πέτρα μεγάλη, ότι αυτό είναι μόνο μεγάλο. Τα άλλα που είναι πιο μικρά, μικρά, δεν πιάνουν τόπο. Κι όμως, λέω, κοίταξε να δεις, αν πάρεις ένα, θα δεις ότι πολλά μικρές πέτρες γίνονται πιο μεγάλα από το ένα που είναι ολόκληρο. Ή νομίζεις, λέω, ότι μόνο αυτό έχει αξία και τα άλλα δεν έχουν αξία, ή αυτό είναι μεγάλο και τα άλλα είναι μικρά. Όχι, λέω. Άκουσε να δεις, λέω. Και αρχίζω. Ένα. Είσαι εντάξει. Όχι, μου λέει. Δεύτερο, είσαι εντάξει. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδο. Για πες μου τώρα, λέω, αν μαζέψεις όλα αυτά, δεν είναι πιο μεγάλα από το κοτόνι που είπε ο άντρας σου. Γιατί. Αυτό που είπε αυτός ο διάολος τώρα. Γιατί να μου το κάνει. Βρε εσύ, λέγω, γιατί να τα κάνεις στο Θεό εσύ, γιατί. Εκεί ο Θεός δεν είναι πασχολή. Πασχολή γιατί τα κάνει ο άλλος αυτή. Αφού ήταν πολλά και διάφορα, τέλος πάντων έδειξε μια συγκετάβαση. Τέλος πάντων, ο λίγο τι συμφιλιώθηκαν, έφυγαν. Μετά από 4-5 μέρες, να τους πάει. Να κλαίει ο άντρας. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Θα λιώσει απάνω της. Λέω, άκουσε παιδάκι μου να δεις. Ο Χριστός και η Εκκλησία είναι για να σε ακούσουν και να σε βοηθήσουν. Αυτό είναι το θέμα τους. Κάνεις αναφορά το πρόβλημά σου και παίρνεις τη λύση. Ξέρεις, λέω, ποια είναι η λύση. Δεν σε συνθέει να λες γιατί. Συνθέει να λες, Θεέ μου, εφόσον μου παραχωρείς τον χωρίζω, ή συμφιλιώνουμε και βάζω μια σωστή τακτική και εκείνος και εγώ και κάνω πάλι οικογένεια. Από την ώρα που δεν έχεις διάθεση τέτοια, εγώ αδειάσουλο. Σε παρακαλώ, άφησε με γιατί έχω πολλή δουλειά και εσύ αν έχεις ξηρό κεφάλι, να πάνε το στο μαλακό ή κάποιο. Εγώ πάντα δεν πάω στο μαλακό σου, λέω. Αφού το Θεό δεν ακούς, εμένα πώς θα με ακούσεις. Και ήρθα πέρα και έκλαιγες την Παναγία μπροστά στον Χριστό. Εγώ γελούσα εδώ μεταξύ. Βρε τέτοια ελεηνότητα που έχεις μέσα σου, λέω. Βρε τέτοιο πείσμα και τέτοιο εγωισμό. Βρε σ' ακούει ο Χριστός, βρε. Βρε ο Χριστός ακούει τον άνθρωπο που κλαίει με αγάπη, βρε, και με πόνο, βρε, και με συντριβή και με ταπείνωση. Βρε, με εγωισμό σε ακούει ο Χριστός που κλαίς. Δεν πάει να κάνει ποτάμι τα δάκρυα. Δεν ακούει ο Χριστός, είναι κουφός ο Χριστός. Ο άντρας έκλαιγε τη μαξί, είχε παίξει το έξω στη μωριά στην αυλή. Και ήταν ένας άλλος αδελφός ιερεύς, δικός μου άνθρωπος, γνωστός μου. Καλός άνθρωπος, μοναδικός. Τι συμβαίνει. Πάτε τι να κάνουμε και αυτά και εκεί, πάλι τα παράπρανα του άνθρωπος, να κλαίει, ε. Τον Μπερκάλες ήρθε μέσα να ακούσει το διάλογο με τη γυναίκα.
Της λέει, παιδάκι μου, λίγο πράγμα το έχεις να κλαίει μπροστά σου και σε παρακαλεί ότι έφτεξα. Είμαι άνθρωπος, έφτεξα. Πώς το λένε δηλαδή. Δεν μπορείς να μου δώσεις συγχώρεση. Όχι. Όχι. Της λέει, παιδάκι μου, έχεις πολύ εγωισμό. Όχι, πάτερ, είναι πόνος. Της λέω, αυτό που λες είναι πόνος, ο διάολος ομιλεί. Όχι, είναι πόνος. Λέω, πάτε, πάμε να φύγουμε έξω. Φύγαμε έξω. Δυστυχώς, δεν μας απασχόλησε από ότι από την αρχή είπα, δεν μας απασχολεί και μας απασχόλησε ποτέ το θέμα της ψυχής μας. Δεν μας απασχόλησε τι εστί Θεός, οι δαίμονες, η Βασιλεία Θεού, η κόλαση. Ούτε δεν μας απασχόλησε. Δυστυχώς, από ότι τυχαίως ευρέθηκαμε εδώ πέρα και είμαστε μέσα σε ένα χάος που δεν ξέρουμε πάνε τα πέντε. Ένα πέλαγος, τρικυμισμένο, χωρίς να υπάρχει σειρά. Δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε. Αυτά που λέει αυτός, ακούστε προλίγου, αν ξέρετε τι ξύλο έχει φάει από την Παναγία μας, προχτές έτοιμο έλεγε. Όπως ένας παπάς, ένας χωροφύλακας, ένας αξιωματικός φύλακης, ένας στο στρατό αξιωματικός θα κάνει αναφορά, ο στρατιώτης θα κάνει αναφορά, τι κάνεις πάτερ μου εκεί πέρα που είσαι συλλέδες πότης, πώς πάει η νορία σου, πώς πάει ο κόσμος σου, τι κάνεις, τι πολεμάς. Και θα αναφέρει ο παπάς, δεσπότη μου, έτσι και έτσι βρίσκομαι εκεί, έχω δυσκολίες, εκεί πάω, ξέρω εγώ, και γνωρίζει ο δεσπότης πώς πάει ο αξιωματικός που έχει αφήσει εκεί πέρα για τους στρατιώτες. Το ίδιο κάθε υπηρεσία.